Ελάτε προς το μέρος μου. Θέλω να έχω καταγραμμένο πώς περπατάγατε πριν το χειρουργείο. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Τέλεια. Και θα δούμε αύριο πώς θα είναι το αποτέλεσμά μας, πώς θα περπατάτε μετά από λίγο καιρό. Εντάξει, τέλεια. Για πάμε, κύριε Κώστα. Ωραία. Όσο πιάνετε μπορείτε, προπατήστε. Πολύ ωραία. Ωραία. Μια χαρά. Κλήρηση κατά πλάκας, έτσι δεν είναι. Ωραία, ναι. Και μια αδυναμία στο τετρακέφαλο, η οποία δεν μπορούσε να περπατήσετε. Ναι, μην σηκωθεί το πόδι πάνω καθόλου. Ακριβώς. Πώς περπατάγατε πριν το χειρουργείο? Σέρνοντας. Δηλαδή πέφτατε καθόλου, είχατε επεισόδια πτώσεων? Έχουμε πέσει, ναι. Άρα λοιπόν, επειδή το γόνατο γύρναγε προς τα πίσω, δεν μπορούσατε να σταθεροποιήσετε το γόνατο και δεν μπορούσατε να περπατήσετε. Δεν έβγαινε μερικές φορές εντολή. Άρα είχαμε ένα διτό πρόβλημα. Δηλαδή είχαμε και το νευρολογικό πρόβλημα και το πρόβλημα της αρθρίτιδας. Ναι. Και έκανε επιτακτική την ανάγκη της χειρουργικής επέμβασης. Χειρουργική επέμβαση ήταν άρεστα για μένα. Δηλαδή. Γιατί περπάτησα σε πολύ λίγο διάστημα. Δηλαδή. Ωραία. Πόσο μείνατε μέσα στο νοσοκομείο? Μία βραδιά είναι. Μία βραδιά. Τώρα είμαστε 18 μέρες μετά το χειρουργείο. Και πώς ήρθατε στο ιατρείο εδώ? Πάλι με το αυτοκίνητο οδηγώντας εγώ. Άρα 18 μέρες μετά το χειρουργείο που αφαιρέσαμε τα ράματα σήμερα ήρθατε οδηγώντας... Οδηγώντας 40 χιλιόμετρα. Από το πού μας ήρθατε? Από την Παλίνη και μπορώ να περπατήσω χωρίς στήριξη καμία μπαταρίτσα, καμία μπαστολή